πρόεδρε του Αριστοτέλη, φίλε και φίλοι, αγαπητά μα παιδιά, εκ μέρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Αριστοτέλη και του Προέδρου, σα καλωσορίζουμε στην την αποθήκη των γιορτών ζωγράφων του Αριστοτέλη στην αίθουσα Στεφάνου και Βασιλική Γόγου. Σα καλωσορίζουμε στην έκθεση Περίπατο στη Φύση τη Γιωβάνκα Πέτρευσκα Παπαθανασίου και τη Μαριάνθης Πακφάρη, της Μαριάνθης και της Ιωβάνη. Η έκθεση που βλέπετε ξεκίνησε από ένα αίτημα εκεί στα τέλη του φθινοπόρου που μας έθεσε η Ιωβάνη. Δεν κρύβω ότι στην αρχή ως Διοικητικό Συμβούλιο ήμασταν επιφυλακτικοί. Επρόκειτο για τη Γιωβάνκα και την Μαριάνθη, οι οποίες δεν κινούνται στον χώρο της επίσημης δικαστικής τέχνης και γι' αυτό το λόγο ήμασταν κάπως επιφυλακτικοί στο να δεχτούμε την πρότασή τους. Η Γιωβάνκα, από την άλλη, δραστήριο μέλος ενδεχόμενος του Αριστοτέλη, να το πω και αυτό, στο Τμήμα Εθνογραφίας και Χώρου. Εν πάση περιπτώσει, η Γιωβάνκα μας έφερε δείγματα της δουλειάς, και δικιά της και της Μαριάνθης. Και είναι αλήθεια ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο μείναμε εκταβεί από αυτό που μας παρουσίασε. Όντως άξιζε το κόπο αυτή τη δουλειά που παρήξαν αυτό το χρονικό διάστημα οι δύο αυτές κυρίες, θα έπρεπε να το μοιραστούν και με άλλους και με άλλες, με εμάς δηλαδή, εδώ σε αυτή την αίθουσα της Πινακοθήκης. Και επομένως, δεχτήκαμε την πρότασή τους και σχεδιάσαμε, οργανώσαμε, προγραμματίσαμε, εν πάση περιπτώσει, αυτή την έκθεση για αυτή την περίοδο. Θεωρώ ότι είναι και ό,τι καλύτερο, έτσι τώρα που η φύση έχει φουντώσει εδώ πέρα στην περιοχή μας, να δούμε με ένα άλλο μάτι και με μια πιο εικαστική ματιά αυτά εδώ τα τοπία που μας περιτριγυρίζουν. Και οι δύο είναι επιστημόνιστες, αν το θέλετε, που έχουν να κάνουν επιστήμες που ασχολούνται με την φύση. Βιολόγος η Μαριάνθη, γεωπόνος η Γιωβάνκα, διδάκτορας υδροπονικής. Πέρα από την επιστημονική θεώρηση που έχουν για όλα αυτά τα θέματα, προσπάθησαν και είδαν και βλέπουν, από ό,τι λένε, τη φύση με το δικό τους μάτι, φωτογραφίζοντας σημεία με το πινέλο η Γιωβάνκα. Θεωρώ και βλέποντας τα εκ φυσικού όλα αυτά που μας δώσανε σε ηλεκτρονική μορφή εκεί το φθινόπωρο, είναι φοβερά, έλεγε σας. Είναι εντυπωσιακά. Σας ευχαριστούμε που παρουσιάζετε τη δουλειά σας στην Πινακοθήκη των Γιορτών Ζωγράφων του Αριστοτέλη. Εύχομαι και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου όλη η περίοδος της έκθεσης να είναι γεμάτη από φλογιώτες και από ανθρώπους που αγαπούν την τέχνη. Και δίνω το μικρόφωνο σε εσάς για να μας πείτε λίγα λόγια για τη δουλειά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και τιμάτε την πρώτη μέρα της έκθεσης μας. Σε ένα περίπατο στη φύση της Φλόριντας. Μία έκθεση που τη σχεδιάζουμε δύο χρόνια τώρα με τη Γιωβάνκα, με την οποία μας ενώνει η κοινή αγάπη για το φυσικό περιβάλλον. Εγώ συμμετέχω με τις φωτογραφίες, όπου καταγράφονται τοπία και στοιχεία της Φλωρίδας και της Πανίδας της περιοχής μας. Η διαδικασία φωτογράφησης για μένα είναι μαγευτική. Δίνει τη δυνατότητα να βγαίνω από την πραγματικότητα, να αφήνω στην άκρη τις καθημερινές υποχρεώσεις, ψάχνοντας τη σωστή γωνία, το σωστό φωτισμό, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή, ώστε να αποτυπώσω σε μία εικόνα πληροφορίες που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν τις παρατηρούν. Ελπίζω μέσα από τις φωτογραφίες που θα δείτε να σας μεταφέρω λίγη από την ομορφιά της φύσης που συναντώ στις εξορμήσεις μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Διοικητικό Συμβούλιο του Αριστοτέλη για την παραχώρηση του εκθεσιακού χώρου, τον κύριο Σπύρο Παπαχαρίση για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε εκεί, την οργάνωση της έκθεσής μας, το προσωπικό του Αριστοτέλη επίσης που εργάστηκε για την προετοιμασία του χώρου και φυσικά όλους εσάς που μας θυμάται σήμερα με την παρουσία σας. Εύχομαι το αποτέλεσμα.
δικαίωση. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε στο σημερινό περίπατο στη Δύση. Με συγκίνησαν πάρα πολύ τα λόγια του κ. Παπαχαρίση. Είχα κάτι στο μυαλό μου να πω, θα προσπαθήσω τώρα κάπως να τα βάλω στη σειρά. Έτσι όπως είμαστε μαζεμένοι εδώ, είχαμε ιδέα μήπως να ανεβαίναμε λίγο στο Σταυρό. Να κάνουμε εκεί έναν περίπατο. Όμως για σήμερα δεν θα χρειαστούμε ούτε τα μπαστούνια νορδικό περπάτημα, ούτε τα παπούτσια πεζοπορίας. Προσπαθήσαμε με τη Μαριάνθη να φέρουμε εδώ μερικές εικόνες από την υπέροχη φύση γύρω μας. Τις κλείσαμε σε κορνίζες και θα είναι εδώ από σήμερα για τις επόμενες 15 μέρες. Με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς το Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο Αριστοτέλη που μας έδωσε αυτή την ευκαιρία σε αυτή την αίθουσα να παρουσιάσουμε τα έργα μας. Ευχαριστώ θερμά τα μέλη του Δέλτα Σίγμα που δεν την ήξερα αυτή την ιστορία, την έμαθα τώρα, γι' αυτό είμαι και ακόμα περισσότερο συγκινημένη, που έκριναν ως άξια τη δικιά μας δουλειά να μπορεί να παρουσιαστεί σε αυτή την ακριβώς αίθουσα, στην πινακοθήκη των φλωρινιωτών ζωγράφων. Όπως καταλάβατε, εγώ δεν είμαι από τη Φλόρινα, δεν είμαι καν από την Ελλάδα, όμως από τη στιγμή που ήρθαμε εδώ με την οικογένειά μου, με τον άντρα μου και με το τότε μωρό, ζούμε στην πόλη μας. Αυτή είναι η πόλη μας. Την αγαπήσαμε όπως είναι, τη φύση ακόμα περισσότερο και για μένα είναι πολύ σημαντικό. Αυτή είναι μεγάλη τιμή που φιλοξενούνται τα έργα μας ακριβώς εδώ, σε αυτή τη αίθουσα η οποία έχει μεγάλη ιστορία στη τέχνη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την οικογένειά μου, τους τρεις άνδρες στη ζωή μου, το λίγο πιο μικρό, το λίγο πιο μεγάλο και το μεγάλο εκεί πίσω. Ευχαριστώ που υπάρχετε, που μου δίνετε δύναμη, που με στηρίζετε, που με ενδέχετε και που κάνετε υπομονή όταν εγώ κυριολεκτικά παίρνω τα βουνά. Με τη Μαριάνθη δεν είχαμε ξανασυνεργαστεί, αυτή είναι πρώτη φορά. Είναι πάρα πολύ όμορφη η συνεργασία μας. Γνωριστήκαμε ίσως περισσότερο μέσα από τις εικόνες που φτιάχνουμε, με τον τρόπο πώς βλέπουμε εμείς οι δύο τη φύση, περισσότερο έτσι παρά προσωπικά. Εύχομαι αυτό να είναι ένα όμορφο ξεκίνημα, να έχουμε και πολλές άλλες τέτοιες συνεργασίες. Ευχαριστώ από καρδιάς τον κύριο Παπαχαρίση, ο οποίος ήταν μαζί μας από την πρώτη στιγμή. Μας συμβούλεψε, μας βοήθησε, μας στήριξε. Έχει μεγάλη εμπειρία στο να διοργανώνει εκθέσεις. Για μας ήταν πραγματικά πολύτιμη αυτή η βοήθεια και μας έφτιαξε μια υπέροχη αφίσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εσάς, όλους εσάς που ήρθατε απόψε, που αφήσατε ίσως άλλες υποχρεώσεις, άλλες δουλειές. Ήρθατε εδώ να μας στηρίξετε, να μας δείξετε την αγάπη σας, το ενδιαφέρον σας. Σας ευχαριστώ, για μας είναι πολύ σημαντικό, για μένα πραγματικά μου δίνετε δύναμη, μου δίνετε με πολύ μεγάλη χαρά. Εύχομαι και εσείς όταν θα φύγετε από εδώ να πάρετε λίγη χαρά και από τις εικόνες που παρουσιάζουμε. Για μένα προσωπικά η φύση είναι το παν. Όποιος με γνωρίζει ξέρει πόσο πολύ την αγαπάω και πόσο την σέβομαι, γιατί από τη φύση ζούμε, από τη φύση υπάρχουμε. Από εκείνη έρχεται και το φαγητό μας, εκείνη μας φιλοξενεί. Αυτό που θα ήθελα με τις εικόνες που φτιάχνω είναι απλώς να προσέξουμε πόσο όμορφη είναι σε οποιοδήποτε καιρό, οποιοδήποτε στιγμή. Δεν είναι μία φορά που έχω πει και εγώ Χριστέ και Παναγιώ πάλι μείον 20 και βρέχει και πώς θα βγω τώρα, αλλά βγαίνω έξω και είναι όμορφα. Είναι πραγματικά τόσο όμορφα γύρω μας. Η Φλόρινα είναι κυριολεκτικά βυθισμένη μέσα στη φύση. Είναι πολυτέλεια αυτό που ζούμε, να βγεις από το σπίτι σου και σε 5 λεπτά να είσαι μέσα στο δάσος. Θα ήθελα με τις εικόνες που φτιάχνω αυτό, ίσως να δώσω λίγο περισσότερο σημασία σε αυτό που μας φιλοξενεί, σε αυτή την υπέροχη φύση που έχουμε, να την κρατήσουμε έτσι όπως είναι, να τη διατηρήσουμε και να την
να αφήσουμε έτσι υπέροχη για τις επόμενες γενιές. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.